Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Καλή πρωτοχρονιά εύχομαι σε όλους. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο σαν μοντέλο είναι το Blitzwolf BW-SX31. Το γραφικέ εδώ πέρα επάνω. Αυτό εδώ είναι ένα set από ασύρματα μικρόφωνα, δύο μικρόφωνα και μια βάση που ουσιαστικά λαμβάνει τα σήματα από τα δύο τα συγκεκριμένα τα μικρόφωνα. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν τα παρήγγυλα γιατί από το άλλο set των μικροφώνων το οποίο έχω παραγγείλει δεν έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος παρότι τα χρησιμοποιώ κάποιες φορές. Οπότε παρήγγυλα και τα συγκεκριμένα γιατί μου τα έβγαλε σε προσφορά και λέω είναι ευκαιρία να τα δοκιμάσω και αν είναι καλά να χρησιμοποιώ αυτά αντί των άλλων ή από το να έχω ένα καλώδιο να διατρέχει το χώρο στον οποίο βρίσκομαι και τραβάω τα βίντεο. Άρα λοιπόν θα δούμε τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα, θα το ανοίξουμε. Εγώ εδώ πέρα έχω ανοίξει το πλαστικό με το οποίο ήρθε η συσκευασία γύρω-γύρω. Βλέπετε ότι ήρθε και λίγο χτυπημένη σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτά εδώ πέρα υπολογίστε ότι είναι για iPhone, είναι για συσκευές με USB-C. Όταν λέμε για συσκευές με USB-C μιλάμε ότι είναι και για κινητά τηλέφωνα και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει USB-C, άρα ή tablet ή υπολογιστής. Όπως επίσης το συγκεκριμένο έρχεται και με έξοδο 3,5 χιλιοστών, άρα μπορούμε να το συνδέσουμε και σε μια συσκευή που δεν έχει την αντίστοιχη δυνατότητα είτε για lightning θύρα είτε για USB-C, δηλαδή ας πούμε μια κάμερα. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε τα συγκεκριμένα, όσο εγώ σας λέω ή θα σας λέω και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν ήρθε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία. Γενικότερα τα συγκεκριμένα λειτουργούν με τη λογική του plug and play, άρα θα πρέπει συνδέοντας τη βάση να συνδεθούν και τα μικρόφωνα αυτόματα με την βάση. Έρχονται λοιπόν έτσι, εδώ πέρα μέσα πρέπει να έχει πέραν από τα δύο τα μικρόφωνα τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και τον δέκτη, θα πρέπει να έχει και ένα σακουλάκι, ένα pouch για να μπορούμε αυτά να τα μεταφέρουμε, όπως επίσης θα πρέπει να έχει και το καλώδιο φόρτισης. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν εγώ τα βγάζω. Έρχονται με ένα μικρόφωνο το οποίο είναι omnidirectional, που σημαίνει ότι δεν είναι κατευθυντικό, άρα πιάνει τον ήχο από παντού. Από κάτω λοιπόν είναι έτσι και φαίνεται να έχει και τα καλώδια. Το βγάζω εγώ αυτό από εδώ πέρα. Και το pouch το οποίο σας είπα. Έχουμε λοιπόν εδώ τη θήκη στην οποία μπορούμε να βάζουμε και τα δύο χωράνε. Ναι, ορίστε. Είναι λοιπόν αυτό που βλέπετε εδώ. Σας το βάζω και έτσι για να το έχετε εικόνα. Βέβαια εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε τα καλώδια. Και όταν λέω τα καλώδια αναφέρομαι σε αυτό εδώ γιατί έχει δύο USB. Α, αυτό εδώ είναι καλώδιο το οποίο έχει ένα USB Α, αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα να σας δείχνω τώρα, το οποίο καταλήγει σε δύο καλώδια USB-C. Το συγκεκριμένο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φορτίσουμε και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τρεις συσκευές. Και έχουμε λοιπόν και αυτό εδώ πέρα το καλώδιο, το οποίο είναι 3,5 χιλιοστά βίσβα. Αυτό από ό,τι βλέπω επάνω έχει τρεις γραμμές. Άρα οι τρεις γραμμές πρέπει να είναι το TRRS. Δεν θυμάμαι για να σας πω την αλήθεια. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα πόσο μεγάλο είναι. Δεν είναι μεγάλο, αλλά σίγουρα δεν θα εξυπηρετούσε να ήταν πάρα πολύ μεγάλο, γιατί υποτίθεται ότι τον δέκτη των μικροφώνων, τον οποίο χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε στη συσκευή στην οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον ήχο, ας πούμε κάμερα ή ας πούμε υπολογιστή ή ας πούμε οτιδήποτε άλλο, δεν θα τον έχουμε 500 χιλιόμετρα μακριά, άρα το καλώδιο σίγουρα δεν εξυπηρετεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν σας δείξω εδώ πέρα λοιπόν το συγκεκριμένο, βγάζω λοιπόν εγώ αυτό από εδώ, αυτό, δεν πρόλαβε και ποιες σκόνες, αυτό εδώ, εδώ επάνω είναι η θύρα φόρτισης, εδώ από κάτω, βλέπετε ότι έχει ένα στρογγυλό, είναι αυτό στο οποίο παίρνουμε και συνδέουμε το καλώδιο, το οποίο μετά συνδέουμε στην κάμερα ή στην συσκευή που θέλουμε. Από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο,
έχει τη Lightning υποδοχή, έξοδο βασικά, και από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά είναι το USB-C. Ενώ εδώ επάνω έχει ένα μικρό κουμπί, πατώντας το ανάβει, και όταν ανάβει, αν το πιάνει η κάμερα καλά, αναβοσβήνει ένα λαμπάκι. Αυτή τη στιγμή το λαμπάκι το συγκεκριμένο είναι άσπρο. Ακριβώς κάτω από αυτό το λαμπάκι βέβαια έχει ακόμη ένα, το οποίο δεν ξέρω τι κάνει. Αν όμως εγώ έρθω και ανοίξω αυτό, το οποίο ανοίγει από εδώ, δείτε το, αυτό, α, λοιπόν, θα σας τα δείξω τώρα και αυτά για να τα δείτε. Δείτε λίγο εδώ, αν πιάνει τα λαμπάκια καλά η κάμερα, θα δείτε ότι και αυτό εδώ πέρα έχει μείνει σταθερά αναμένο ενώ πριν αναβόσβηνε, και σε αυτό εδώ πέρα έχει ανάψει ένα, δύο λαμπάκια, που αυτό μας δείχνει ότι αυτά εδώ πέρα έχουν συνδεθεί. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τώρα τα βασικά. Αυτό να το πατήσω δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, θα το κλείσω και πάμε να δούμε λίγο και αυτά εδώ πέρα. Αυτό εδώ έρχεται με ένα κλειψάκι το οποίο είναι από την πίσω πλευρά, το βλέπετε εδώ πέρα. Επίσης έρχεται με το μικρόφωνο από την πάνω πλευρά, το βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα ακριβώς το σημείο, ενώ αν το δούμε και γύρω γύρω, από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά έχει τρία κουμπιά. Είναι το ένα κουμπί, το πάνω κουμπί, αυτό εδώ πέρα, με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε τη συσκευή, όπως επίσης έρχεται με άλλα δύο κουμπιά, ένα συν είναι αυτό εδώ πέρα που είναι το μεσαίο και ακόμη ένα που είναι το πλην για να αυξομειώνουμε τον ήχο. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που θα αυξομειώνουμε και πάμε να δούμε λίγο το υπόλοιπο και θα σας πω τι ακριβώς είναι αυτό που σκέφτομαι. Από την άλλη, εδώ αν το δείτε έχει δύο υποδοχές. Έχει μία που είναι πάλι για 3,5 χιλιοστά και ακόμη μία που είναι το USB-C. Με το USB-C το φορτίζουμε με τα 3,5 χιλιοστά. Αυτό που μπορώ να υποθέσω είναι ότι μπορούμε να συνδέσουμε ένα καλώδιο ή ακουστικά, ούτως ώστε να ακούμε αυτό που γράφουμε. Αυτό το σκέφτηκα μόλις τώρα γιατί ξέρω κάποια μικρόφωνα ότι το κάνουν και το δίνουν σαν δυνατότητα και είναι κάτι το οποίο φυσικά θα δοκιμάσω σε λίγο. Τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, πριν περάσω στα λαμπάκια που έχει εδώ από μπροστά, έχουν ultra low latency, όπως βλέπω εδώ πέρα στη συσκευασία, 15 millisecond. Έχουν smart noise cancellation, άρα είναι, θα το δούμε, long working time, sound and picture synchronization, συγχρονίζουν, καλά, ok. Omnidirectional μικρόφωνο 360 μοιρών, λέει ότι είναι μικρά και είναι πολύ εύκολα στο να τα μεταφέρουμε. Είναι real time monitoring, άρα λογικά είναι αυτό εδώ πέρα που σας είπα. Και έχει και KTV reverb. Το reverb είναι αυτό που αλλάζει την φωνή. Λογικά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο κινητό, έχουμε τρεις ενδείξεις. Εδώ πέρα μπροστά, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που είναι και τα τρία τα μικρά τα λαμπάκια. Αν το ανάψω, λογικά κάποια από αυτά θα αναβοσβήνει. Όχι, αναβοσβήνει μόνο το πάνω. Όχι. Έχουν μείνει σταθερά τα δύο, αν το δείτε. Λοιπόν, έχουμε τρία λαμπάκια. Το πρώτο λαμπάκι, όπως το κοιτάζω αριστερά, έχει μόνο μία νότα. Αυτό εδώ είναι η ένδειξη που μας δείχνει ότι κάνει εγγραφή, αλλά κάνει εγγραφή κανονικά, όπως ακριβώς είναι ο περιβάλλοντας χώρος και όπως λαμβάνει τη φωνή. Από δίπλα έχει μία τελίτσα με κάτι γραμμούλες. Το συγκεκριμένο είναι το noise cancelling, το DSP, κάπως έτσι το λέει, όπου ουσιαστικά επικεντρώνεται πιο πολύ στη φωνή μας και σβήνει τον περιβάλλοντα χώρο, την περιβάλλουσα φασαρία, ενώ το άλλο, που είναι κάτι γραμμές οι οποίες έχουν διαφορετικά μεγέθη, αυτό είναι το reverb. Από ό,τι καταλαβαίνω, το reverb πρέπει να είναι αυτό που κάνει τον ήχο να ακούγεται σαν να είσαι σε πανηγύρι, το αυτό το ένα, τεστ, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά. Αυτό εδώ επίσης αλλάζει, δεν ξέρω αν φαίνεται, σας το δείχνω εδώ. Καθώς πατάμε το πλαϊνό κουμπί που είναι το on-off, αν το πατήσουμε, αλλάζει και η επιλεγμένη λιχνία. Άρα λοιπόν αλλάζουμε ακριβώς τον τρόπο που αυτό κάνει την ηχογράφηση. Και ήρθε λοιπόν η ώρα να συνδέσω το συγκεκριμένο μικρόφωνο με τη βάση βασικά στην κάμερα και να φορέσω το μικρόφωνο για να δούμε ακριβώς πώς κάνει την εγγραφή. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω συνδέσει το μικρόφωνο το συγκεκριμένο με την βάση, την οποία την έχω συνδέσει στην κάμερα. Το βλέπετε λοιπόν, το φοράω εδώ πέρα. Έχω επιλεγμένο, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ξέρω βασικά, την πρώτη τελίτσα. Άρα λοιπόν έχω επιλεγμένη την νότα. Εδώ πέρα λοιπόν ακούτε ακριβώς τον ήχο όπως είναι στον χώρο στον οποίο βρίσκομαι.
Αν πάω και πατήσω το άλλο το κουμπί, πάμε να δούμε λίγο ακριβώς πώς γίνονται οι αλλαγές. Είναι από εδώ. Άλλαξε. Άλλαξε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θεωρητικά πρέπει να ακούτε τη φωνή μου, αλλά θεωρητικά πρέπει να σβήνει τον γύρω-γύρω ήχο. Βέβαια, εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκομαι σε κλειστό χώρο, δεν πρέπει να υπάρχει παραπάνω φασαρία ή παραπάνω θόρυβος, άρα ίσως να μην υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη διαφορά. Και πάμε να δοκιμάσουμε λίγο και το reverb. Άλλαξε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς ακούγεται, θα το μάθουμε στην πράξη. Εγώ βέβαια θα αρχίσω τα δικά μου τα πανηγυριτζίτικα. Ένα, δύο, τεστ. Ω, κι αν είσαι, κι αν δεν είσαι. Πείτε μου λοιπόν πώς ακούγεται, δεν ξέρω καν. Θα το αλλάξω ωστόσο και θα το πάω στο κανονικό. Ωραία, άλλαξε λοιπόν και στο κανονικό. Πάμε λίγο να σας πω τα υπόλοιπα λίγα μικρά χαρακτηριστικά. Αυτά εδώ πέρα μεταξύ τους, ενώ τα μικρόφωνα και η βάση συνδέονται με τη συχνότητα των 2,4 GHz. Όσον αφορά τη διάρκεια, έχουμε το εξής. Η βάση, η οποία λειτουργεί, η βάση, ο δέκτης και λέω η βάση, λειτουργεί και αυτός με μπαταρία. Το συγκεκριμένο μας δίνει έναν χρόνο λειτουργίας, ο οποίος φτάνει τις 10 ώρες. Ωστόσο, όσον αφορά την φόρτιση, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι 2 ώρες για να μπορέσει να φορτίσει πλήρως ο δέκτης. Όσον αφορά τα μικρόφωνα, τα συγκεκριμένα έχουν μπαταρία η οποία διαρκεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα για να το χρησιμοποιούμε για εγγραφή ήχου μέχρι 8 ώρες, ενώ η φόρτιση κρατάει επίσης 2 ώρες. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα τεστάκι, να δοκιμάσω το συν και το πλην που είναι πάνω στο μικρόφωνο. Αλλά θα κάνω και την εξής δοκιμή, θα βάλω τα ακουστικά αυτά εδώ πέρα που βλέπετε για να δω αν μπορώ να κάνω αυτό που λέει το real time monitoring και να δω αν είναι αυτό που φαντάζομαι. Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ, συνδέω τα ακουστικά, αρκεί να βρω πού μπαίνουνε. Αυτά λοιπόν μπαίνουν εδώ. Όντως, ακούω τη φωνή μου αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, πάμε να πατήσουμε το πλην. Τώρα που το πάτησα, στα ακουστικά που φοράω, ακούστηκε να λέει volume down. Δεν ξέρω αν αυτό συνεπάγεται ότι ταυτόχρονα κατεβάζει και την ένταση του ήχου κατά την εγγραφή. Πάμε να το ξαναπατήσουμε. Volume down. Συνεχίζει να μου λέει volume down. Ταυτόχρονα κατεβαίνει και ο ήχος που ακούω κι εγώ στα ακουστικά μου. Ξαναπάτησα. Τώρα κατέβηκε κι άλλο. Πιθανότατα για να κατέβηκε κι άλλο σημαίνει ότι κι εσείς με ακούτε πιο χαμηλά. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να με ακούτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάω και ακούω εμένα πάλι τη φωνή μου. Νιώθω ότι τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι οι μπαταρίες τους είναι περίπου στα 200 mAh. Επίσης θα βγάλω τα ακουστικά. Παιδιά, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς μπορείτε και το κάνετε εσείς που δίνετε συνεντεύξεις ή γενικότερα που μιλάτε στην τηλεόραση, ειλικρινά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ μπερδευτικό το να ακούς τη φωνή σου. Άρα λοιπόν το αποσυνδέω. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα όπως σας έχω πει και ελπίζω να με ακούτε καλά, τα έχω αγοράσει γιατί θέλω να αντικαταστήσω τα άλλα τα ακουστικά τα οποία χρησιμοποιούσα προηγουμένως, τα άλλα τα μικρόφωνα τα οποία χρησιμοποιούσα προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση τα συγκεκριμένα αγοράστηκαν όχι μόνο γιατί ήθελα απλά να αντικαταστήσω τα προηγούμενα τα μικρόφωνα, τα αγόρασα γιατί απλά μου τα έχει βγάλει σε μια προσφορά περίπου στα 18 ευρώ και λέω δεν έχω να χάσω και τίποτα, είναι απλά 18 ευρώ, εντάξει οκ, το πολύ πολύ να είναι απλά μια ακόμη αποτυχημένη αγορά ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες οι οποίες έχουν και είχαν πραγματοποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα με δικαιώνουν, δεν ξέρω η αλήθεια είναι και το τονίζω τι ήχο εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή. Θα το καταλάβω κι εγώ όταν θα έρθει η ώρα να κάνω το editing από το βίντεο. Ωστόσο, το ξαναλέω ότι αυτά εδώ πέρα είναι τα ακουστικά της... Τα μικρόφωνα, το έχω πει 15.000 φορές λάθος. Είναι τα μικρόφωνα της Blitzwolf, τα BWSX31. Είναι λοιπόν τα συγκεκριμένα. Αυτά λειτουργούν περίπου
σε μια απόσταση 20 μέτρων και θα αλλάξω πάλι τον τύπο εγγραφής, θα το γυρίσω στο Smart Noise Reduction. Άλλαξε. Άρα λοιπόν τώρα με ακούτε με το Smart Noise Reduction. Γενικότερα θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθούν πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ χρήσιμα. Το κουτί επάνω βέβαια από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που δίνει είναι εντελώς διαφορετικές. Δηλαδή εδώ πέρα υπολογίστε ότι μου λέει ότι έχει λείψει σε 30 μέτρα. Πιθανότητα αυτό να έχει να κάνει με μέρος το οποίο δεν υπάρχουν καθόλου ανάμεσα από το μικρόφωνο και το δέκτη εμπόδια για να μπορεί να μειώνεται η απόσταση την οποία μπορεί να κάνει η εγγραφή και να συνδέονται αυτά τα δύο. Όπως επίσης εδώ πέρα μου λέει ότι ο χρόνος φόρτισης είναι μία ώρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι να σας πω, θα το δω στην πράξη γιατί και εγώ δεν τα έχω φορτίσει, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Και το συγκεκριμένο εννοείται πως από τη στιγμή που έχουμε δύο μικρόφωνα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί συνδέονται και τα δύο ταυτόχρονα στον δέκτη, άρα μπορούμε, εάν είμαστε δύο άτομα και θέλουμε να μιλάμε επίσης μέσα στο βίντεο, να το κάνουμε κανονικά και να έχουμε κανονικά εγγραφή. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτά από το Greek ZR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Εάν χρειάζεστε κάποια πληροφορία για τα συγκεκριμένα στην οποία μπορώ να σας βοηθήσω και την οποία μπορώ να σας τη δώσω, εννοείται ότι μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια και να σας απαντήσω. Δύο πολύ μικρές λεπτομέρειες τις οποίες θέλω να αναφέρω. Αυτά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, έχουν frequency response, το οποίο είναι μεταξύ 50 Hz και 18 kHz, ενώ όσον αφορά το signal to noise ratio είναι πάνω από 64 dB, και όσον αφορά τα υποστηριζόμενα προφίλ ήχου, τα συγκεκριμένα είναι HSP, HFP, A2DP και AVRCP. Αυτά είναι κάποιες πληροφορίες, είναι πολύ τεχνικές πληροφορίες η αλήθεια είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά πάνω κάτω. Καταλαβαίνω ότι το frequency response έχει να κάνει με τον ήχο τον οποίο καταγράφει το μικρόφωνο. Εσείς που ξέρετε, εσείς καταλαβαίνετε. Είναι ένα set το οποίο είναι αρκετά φτηνό, πιθανότητα να βγει και πάρα πολύ χρήσιμο, θα το δούμε στην πράξη. Να έχετε μια καλή χρονιά, σας το εύχομαι, με υγεία. Φυσικά, like, shares και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, subscribe και όλα αυτά που έχουμε πει είναι ευπρόσδεκτα, είναι καλοδεχούμενα. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να είστε υγιείς, να είστε ασφαλείς. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!